Ε, Επιτέλου, το vlog που περιμέναμε, το βίντεο που περιμέναμε για τις δωρεάν δομές ψυχοθεραπείας σε Ελλάδα και Κύπρο και τις γραμμές βοήθειας. Έχει από αρχές Φεβρουαρίου, από 6 Φεβρουαρίου που σας έχω πει ότι μαζεύω υλικό για να φτιάξω αυτό το βίντεο, μας πρόλαβε η πανδημία, είχαμε άλλες προτεραιότητες, τώρα όμως έχω μαζέψει όλες τις πληροφορίες που μου έχετε στείλει και τις περισσότερες από αυτές κατάφερα και να τις ελέγξω. Ε, σε ένα κείμενο. Το κείμενο αυτό βρίσκεται στην ιστοσελίδα μου με τίτλο «Δωρεάν δομές ψυχοθεραπείας σε Ελλάδα και Κύπρο» και θα είναι στην περιγραφή του βίντεο. Το πρώτο πράγμα που θα έχει στην περιγραφή του βίντεο είναι ο σύνδεσμος για αυτό το άρθρο. Ώστε να απαντήσετε πάνω στο άρθρο, να σας το ανοίξει έτσι όπως μου το έχει ανοίξει και εμένα. Θα το φέρω δεξά όπως φαίνεται καλύτερα. Δωρεάν δομές ψυχοθεραπείας Ελλάδα και Κύπρο και μπορείτε να διαβάσετε, είναι ένα τεράστιο κείμενο όπως βλέπετε, κοιτάξτε πόσο μεγάλο κείμενο είναι, πάρα πολύ μεγάλο κείμενο, γι' αυτό καθυστέρησα κιόλας να το κάνω, γιατί έπρεπε να βρω όλες τις πληροφορίες. Λοιπόν, πρώτα στο κείμενο αυτό είναι οι, οι δομέ και οι τηλεφωνικές γραμμές στην Ελλάδα, και έπειτα στην Κύπρο. Ε, δημόσιες δομέ λέει που προσφέρουν δωρεά ψυχο, ψυχοθεραπεία, κέντρο ψυχικής υγείας Χαλανδρίου, Δημοτικά Κοινωνικά Ιατρία, Οργανισμό Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη Δήμου Βρυλισίων, Κέντρο Ψυχική Υγεία Περιστερίου, Κέντρο Ψυχική Υγεία Εγάλεο, για όλα αυτά υπάρχουν και η διεύθυνση και το τηλέφωνο στο κείμενο, Κέντρο Ψυχική Υγεία Βύρονα και Σαριανή, Κέντρο Ψυχική Υγεία του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχική Υγιεινή, Κοινοτικό Κέντρο Ψυχική Υγεία Παγκρατίου, η 221 και Φερικίδου 1. Κέντρο ημέρα Αμαρουσίου, Κέντρο ημέρα τη Αγία Παρασκευή, Δήμο Ελληνικού Αττικής, Δήμος Ηλίου Αττικής, Δήμο Αγίων Αναργύρων, Δήμο Αγίου Δημητρίου, Δήμο Αλίμου, Δήμο Νέα Ιωνία, Δήμο Κορυδαλού, Δήμο Ζωγράφου. Και αυτά τα έχω βρει με πληροφορίε από τον doctv.gr και το e μετά υπάρχουν πληροφορίες για την Κλίμακα, η οποία είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, στην οποία ανήκει και η γραμμή για πρόληψη της αυτοκτονίας το 2018 και είναι εκεί όλα τα τηλέφωνα και οι πληροφορίες. Μετά για την Κεσαριανή ε, είχα και άλλο email που μου έδινε πληροφορίες. Μετά για το Βόλο και τη Λάρισα. Μετά μια φίλη μου έστειλε για το Hellenic Focusing Center, Λέει όταν ζήτησα πελκουνοσμένα βοήθεια και έψαξα στον Google δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη, μου απάντησαν από το Hellenic Focusing Center. Μου έστειλαν τρει φοιτητέ που κάνουν πρακτική, έτσι μπορούσαν να βοηθήσουν. Άρχισα με μια κοπέλα από μέσα Δεκεμβρίου κάθε εβδομάδα μία ώρα με Viber. Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό το Hellenic Focusing Center είναι ένα χώρο εκπαίδευση στη ψυχοθεραπεία και ε, κάνουν δωρεάν ψυχοθεραπεία στον κόσμο οι εκπαιδευόμενοι ε, υποψήφοι ψυχοθεραπευτέ. Επίσης υπάρχουν οι τηλεφωνικές γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης στην Ελλάδα, η κλίμακα, γραμμή βοήθειας για την αυτοκτονία το 1018, εθνική γραμμή παιδικής προστασίας το 1107, μέσα στο κείμενο υπάρχουν όλες οι πληροφορίες, Πανελλήνιος Σύλλεγος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής, υπάρχει το τηλέφωνο, τα τηλέφωνα τους εκεί πέρα. Γραμμή Βοήθειας Υποστηρίζω με το τηλέφωνο. Γραμμή για Εφήβους 116-111. Τηλεφωνική γραμμή για γονείς εφήβων, 801 1177. Δίχτυο κοινωνικής αλληλεγγύης και υποστήριξης, 1037. Ανάσα, κέντρο ημέρας για άτομα με διατροφικές διαταραχές, και το τηλέφωνο εκεί πέρα και πληροφορίες. Γραμμή για τη σεξουαλική διαφορετικότητα και την ταυτότητα φύλου, το 1528. Για Ελλάδα όλα αυτά, ε? Ε, Ψυχολογική υποστήριξη για άτομα που πάσχουν από καρκίνο, στο 1069. Γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης ενόπλων δυνάμεων στο 811-45-55-1, 2 και 3. Υπάρχουν όλες οι πληροφορίες εδώ στο κείμενο. Ε, κέντρα υποδοχής κακοποιωμένων γυναικών. Τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης και παρέμβασης σε κρίση με τα τηλέφωνα εκεί πέρα. Ξενώνα κακοποιημένων γυναικών. Τα τηλέφωνα. Δίχτυο για την καταπολέμηση τη ανδρική βία κατά των γυναικών. Δευτέρα Παρασκευή. 4 το απόγευμα με 8 το βράδυ. 2-10-382-126. 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, γραμμή δίπλα σου για την κακοποίηση τη οικογένεια. 800-118-88881. Υπάρχουν όλα στο κείμενο. Ο Κανά 1031. Μη κυβερνητική οργάνωση νυφάλι, 210-685-2660-18 άνω, έχει και τα τηλέφωνα τους εδώ πέρα. Στροφή και θεά, γραμμή για τις εξαρτήσεις το 1145, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας το 197, Γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης Ιθάκης στο 1145, γραμμή για τον τζόγο στο 1114, ακόμη μιλέω τα ελληνικά νούμερα, ε. Το χαμόγελο του παιδιού 1056 συνήγορο του παιδιού 811-32000 τηλεφωνική γραμμή για το κάπνισμα 1142 τηλεφωνική γραμμή για το h 210 22, 22, 22 Γραμμή ψυχολογική υποστήριξη ελληνική εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα. Το τηλέφωνο είναι εδώ πέρα. Αυτά τα έχω βρει από το psychologynow.gr. Νέα ψυχολογία σε επικαιρότητα, γραμμέ συμβουλευτική. Και είναι πρόσφατο άρθρο. Μετά έχουμε πληροφορίε για το ψυχιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκη. Που μα έγραψε ένα μέλο του καναλιού ότι έχει πάει και αυτό και ένα φίλο του εκεί και πω είναι ευχαριστημένοι. Έχω όλα εδώ πληροφορίε, τηλέφωνο, ωράρια κτλ. Το σπίτι μάνα μαζί για τη ζωή, Ριγίλης 10, πλατεία Ριγίλης, Αθήνα, τα τηλέφωνο 2-107-29-5546, 46 απευθυνεται σε γυναίκες με καρκίνο μαστού σε όποιο στάδιο. Άλανόν, οικογενειακές ομάδες της Άλανόν είναι ομάδες αυτοβοήθειας για συγγενείς και φίλους που μοιράζονται τις εμπειρίες τους, τη δύναμη τους και την ελπίδα τους, ώστε να μπορέσουν να λύσουν τα το κενά τους προβλήματα και καταπολεμούν και τη συνεξάρτηση. Υπάρχουν πληροφορίε για το πώ μπορείτε να του βρείτε, υπάρχει στη σελίδα του συγκεκριμένα. Αλατίν, η Αλατίν είναι μια αδελφότητα νεαρών μελών τη Αλανών συνήθω εφήβων, οι ζωέ των οποίων έχουν επηρεαστεί από τον αρκολισμό κάποιου μέλου τη οικογένεια του ή κάποιου στενού του φίλου. φίλου. Υπάρχουν και όλα τα στοιχεία για την ομάδα Αλατίν που μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 6. 6937 09, 09 78, λέει που γίνονται οι συγκεντρώσεις. Μετά είναι η ανώνυμη υπέρφαγη Ελλάδος, εκεί έχω link στην ιστοσελίδα τους. Μετά είναι το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Κατερίνης, που υπάρχουν όλες οι πληροφορίες και το τηλέφωνο 23 51 Μπορείτε να τα βρείτε όλα στο άρθρο, είναι γραμμένα. Μετά είναι το ΚΕΣΥΠΣ, το Κέντρο Συμβουλευτικής του Απιθήτα, του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Είναι τα τηλέφωνα Κέντρο Συμβουλευτική και Ψυχολογική Υποστήριξη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, κάτω φοιτητική λέσχη, Γεωνομική υπηρεσία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Ε, υπάρχουν επίση διάφορε άλλε τηλεφωνικέ γραμμέ, γραμμή βοήθεια για την κατάθλιψη 1034, τηλεφωνική γραμμή άμεση βοήθεια 197. Τηλεφωνική γραμμή άμεση κοινωνική βοήθεια 210-197, γραμμή σώση γεννητήου 210-72-22-333. Γραμμή παρέμβαση για την αυτοκτονία, την έχουμε ξαναμπεί. αυτήν το 2018. Γραμμή ψυχολογική στήριξη ΛΟΑΤΚΙ ατόμων 11528 δίπλα σου. Είναι Δευτέρα και Παρασκευή, 11 το πρωί με 8 το βράδυ. Γραμμή ΣΟΣ τη Γενική Γραμμαζία Ισότητα, το 15900, που είναι αυτή η γραμμή για τη βία στην οικογένεια στην Ελλάδα που λέμε συνέχεια. Συμβουλευτική γραμμή 11525 μαζί για το παιδί, Δευτέρα με Παρασκευή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Ανοιχτή γραμμή Οικογενειακής συμβουλευτική και θεραπεία του ψυχιατρικού νοσοκομείου Αττική είναι και το τηλέφωνο εδώ. Γραμμή βοήθεια για θέματα έτσι νοσοκομείο Α συγκρό είναι το τηλέφωνο εδώ πέρα. Κλίμακα, το τηλέφωνο τη κλίμακα 210 34 17 162 και 3. Αυτά όλα μα τα έχει στείλει μέλο καναλιού. Επίση υπάρχει ο μονάδα εφήβονα για καταπολέμηση χρήση και κατάχρηση ουσιών. Είναι παράρτημα του ΟΚΑΝΑ. Μα το έχει στείλει μια μητέρα η οποία βρήκε τρομερή βοήθεια και αυτή και το παιδί της εκεί πέρα. Το τηλέφωνο τους είναι 210-64-24-53. Όλες οι πληροφορίες είναι εδώ στο κείμενο. Πολλές πληροφορίες. Μετά είναι η πηξίδα. Δυτική Θεσσαλονίκη, Οικέ με αξιόλογου ψυχολόγου για την ενημέρωση των κονέων για τα στάδια ανάπτυξη του παιδιού και τι ψυχικέ συναισθηματικέ ανάγκε κάθε ηλικία, καθώ και για του παράγοντε που επηρεάζουν τη χρήση ουσιών και άλλε επικίνδυνε συμπεριφορέ. Συναντήσει συμβουλευτική καθοδήγηση στο άτομο ή την οικογένεια. Κέντρο Πρόληψη Νομού Θεσσαλονίκη Πεξίδα, Δήμο Νεάπολη, Οικαίων, το τηλέφωνο 23. 120 2015 θα τα βρείτε εδώ πέρα, μας τα έχει στείλει πάλι φίλος από το κανάλι. Κέντρα ψυχικής υγείας Θεσσαλονίκη, κέντρο ψυχικής υγείας κεντρικού τομέα, ε, πλατεία Δημοκρατίας Δημητρίου και Καραλοή, πρώτος και δεύτερο όροφος, τα τηλέφωνα τους εκεί πέρα και είναι του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Επίσης το κέντρο ψυχικής υγείας Βορειοδυτικού τομέα στις Σικές και το τηλέφωνο είναι εδώ. Δυτικού και Ανατολικού τομέα και σε όλη την Ελλάδα μπορεί να βρει πληροφορίε στο ψυχέτρο.gr για αυτά τα κέντρα ψυχική υγεία. Και λέει η φίλη που μα έστειλε αυτό, το μειονέκτημα, αν μπορώ να το πω έτσι, είναι ότι πρέπει να περιμένει να σε καλέσουν σε περίπου ένα μήνα, αλλά αξίζει τον κόπο. Και έχω ακούσει και από πολλού άλλου φίλου από το κανάλι ότι έχουν κάνει ψυχοθεραπεία στα, κέντρα, στα κατατόπους κατατόπου κέντρα ψυχική υγεία στην Ελλάδα, που είναι πολύ ευχαριστημένοι. Και πάμε στην Κύπρο. Στην Κύπρο έχω βάλει τι πληροφορίε από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγεία για, τα, για τα κοινωτικά κέντρα ψυχικής υγείας σε όλες τις πόλεις. Το κοινωτικό κέντρο ψυχικής υγείας Α στη Λευκοσία ε, βρίσκεται, έχω πάρα πολλές πληροφορίες τις οποίες έχω πάρει από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας. Ε, Λειτουργεί, λέει, το κέντρο ψυχή υγεία σε καθημερινή βάση από τι 7.30 το πρωί στι 3 το απόγευμα. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη το ωράριο λειτουργία επεκτείνει από τι 7.30 το απόγευμα έω τι 7.30 το απόγευμα για την παροχή ομαδικών παρεμβάσεων. Ενώ υπάρχει και η δυνατότητα για απογευματινά ραντεβού με νοσηλευτή ψυχική υγεία τι υπόλοιπε ημέρε κατόπιν συνεννοήσεω. Και το τηλέφωνο επικοινωνία είναι το 22 40 22 10. Μετά υπάρχει το Κέντρο Πρόληψη και Αντιμετώπιση Διαταραχών, Διατροφικών Διαταραχών Παιδιών και Φίβων, το ΚΕΠΑΔ, το οποίο ε, ε, στεγάζεται στο ε, νοσοκομείο Αρχιεπισκό Μακάριο 3, 3, στο Μακάριο, που είναι το ε, νοσοκομείο παιδών της Λευκοσίας, και τα τηλέφωνα εδώ. Μετά είναι το Κέντρο συμβουλευτική Εφήβων και οικογένεια Περσέας για εξαρτητικές συμπεριφορές. Έχω πάει στον Περσέα παλιότερα ε, μαζί με παιδιά που δούλευα μαζί του στο γραφείο και είχα πάρα πολύ καλή εμπειρία. Υπάρχουν όλες οι πληροφορίες εδώ για τον Περσέα. Μετά είναι το τμήμα νοσοκομιακής νοσηλεία εφήβων με σοβαρέ ψυχέ διαταραχέ πάλι στο μακάριο. Υπάρχουν οι πληροφορίε πότε ένα παιδί εισάγεται και πότε βγαίνει κλπ. Πολλέ πληροφορίε εδώ στο κείμενο. Μετά έχουμε την ψυχιατρική κλινική Λευκοσία, η οποία στεγάζεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσία και έχει όλε τι πληροφορίε εκεί πέρα. Μετά είναι η Μονάδα Εργασιακή Αποκατάσταση Μέρα Λευκοσία, με όλε τι πληροφορίε. Μετά είναι Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας, τομέας Β' Λευκοσία, το οποίο έχει όλες τις πληροφορίες για, α, είναι στο κέντρο υγείας Στροβόλου, στο κέντρο υγείας αγιοδομετίου, κέντρο υγείας Λακατάμιας με τα τηλέφωνα, κέντρο υγείας Εγκόμης, αγροτικό υγειονομικό κέντρο Ακακίου, αγροτικό υγειονομικό κέντρο Παλιομετόχου, αγροτικό υγειονομικό κέντρο Ευρύχου, συμβουλευτικές υπηρεσίες, κέντρο ψυχικής υγείας Τροβόλου, πολυδίμενα μου συμβουλευτικό κέντρο στροβόλου, κέντρο υγείας Λακατάμιας, κέντρο υγείας Εγκόμης, αγροτικό αγροτικό υγειονομικό κέντρο Παλιομετόχου, αγροτικό υγειονομικό κέντρο Ακακίου, το, είναι και όλα τα τηλέφωνα εδώ. Μετά κέντρο ατομικής και ογενειακής ψυχοθεραπείας που έχει μέσα διάφορα ψυχοθεραπευτικά προγράμματα τα οποία τα περιγράφει ε, και στο παρόν στεγάζεται στο νέο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας, έχει και τα τηλέφωνα. Στην Κύπρο ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας είναι το 1444 και 1454 για θέματα που αφορούν τον εθισμό στα τυχερά παιχνίδια. 1444, 1454, όλα αυτά βρίσκονται στο άρθρο το οποίο πρώτο πρώτο θα μπει στην περιγραφή του βίντεο. Μετά υπάρχουν πληροφορίες για το θεμαία, η θερα, τη θεμαία, Θεραπευτική Μονάδα Εξαρτημένων Ατόμων. Είναι μια εξαιρετική κλινική αυτή, η οποία έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Είναι όλες οι πληροφορίες για την κλινική, για, το, για τη θεμαία εκεί πέρα και τα τηλέφωνα τους. Στη ΛΕΜΕΣΟ είναι το τμήμα Κοινοτικής Ψυχικής Υγείας Λεμεσού. Οι υπηρεσίε προσφέρονται στο Κέντρο Κοινοτική Ψυχική Υγεία Λεμεσού, στο Παλαιό Νοσοκομείο Λεμεσού και στα εξωτερικά ιατρία, στο Παλαιό Νοσοκομείο Λεμεσού. Στη Λάρνακα και στην Αμόχωστο λειτουργεί το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχική Υγεία Λάρνακα, το οποίο βρίσκεται στι υπηρεσίε ψυχική υγεία Λάρνακα, Ζεργόρη Αυξεντίου 40 Λάρνακα, Παλαιό Νοσοκομείο Λάρνακα, Εξωτερικά Ιατρία Λάρνακα, Ραντεβού με ψυχίατρο, Εξωτερικά Ιατρία Κοφίνου. Κοινοτική συμβουλευτική υπηρεσία Λάρνακα. Υπάρχουν και τα τηλέφωνα και οι ηλεκτρονικέ Ε... Τώρα να δω και έχουμε και στην πάφο μετά. Το βρούμε στην πάφο που είναι. Στην Κύπρο έχω βρει πληροφορίε μέσα από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγεία. Γιατί οι άλλε πληροφορίε που είχα βρει δεν ήταν. δεν μπορούσα να τι εξακριβώσω. Ένα λεπτό. Πάμε να βρούμε και την πάφο που είναι. Πάφο, Υπηρεσίε Ψυχική Υγεία Πάφου, Τμήμα Υπηρεσιών Ψυχική Υγεία Γενικού Νοσοκομείου. Περιγράφει τι υπηρεσίε προσφέρει. Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, έχει τηλέφωνο για ραντεβού με ψυχιάτρου. Διασυνδετική νοσηλευτική, κλινική ψυχολόγη, εργοθεραπευτέ, ωράριο εργασία 7,5 με 3. Και μετά είναι το νοσοκομείο Πόλη Χρυσοχούτ. Και στην πορεία βάζω ένα σύνδεσμο για τα εξωτερικά ιατρία Παγκυπρίω Υπηρεσιών Ψυχική Υγεία που μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα αυτά αυτά έχω σημειώσει ανεβάζω αυτό το βίντεο βάζω στην περιγραφή του βίντεο πρώτο πρώτο το σύνδεσμο του άρθρου από την ιστοσελίδα μου και σας παρακαλώ πολύ στα σχόλια να γράψετε μόνο επιπλέον πληροφορίες για ε, κέντρα ή τόπους που προσφέρονται δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας που δεν έτυχε να μου στείλετε προηγουμένω αυτές τις πληροφορίες. Παρακαλώ στα σχόλια μόνο νέες πληροφορίες ή επιβεβαίωση. Δηλαδή κάποιο να γράψει ναι έχω πάει σε αυτό το κέντρο και είμαι ευχαριστημένο. Αυτό. Α, για, ούτως ώστε αυτό το βίντεο να το έχουμε στα σώ. και όταν κάποιο ρωτάει για δωρεάν υπηρεσίες ψυχοθεραπείας να του το στέλνουμε και στα σχόλια να μπορεί να διαβάσει μόνο σχόλια που έχουν να κάνουν με αυτέ τι πληροφορίε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια σα και τη συνεργασία σα. Και άμα θέλουμε, μπορούμε. Εγώ είμαι σίγουρη, είμαι πεπισμένη ότι ακόμη και στι δωρεάν δομέ ψυχοθεραπεία, κάποιο που θέλει ουσιαστικά να βοηθηθεί, θα βοηθηθεί. Είπαμε, η λύση είναι μία ψυχοθεραπεία.